Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι παράδοξο η σημερινή ενημέρωση να γίνεται χωρίς να αναφερθεί ούτε μία λέξη στη διεθνή κατάσταση, η οποία αν θέλετε είναι και ο λόγος για τον οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, υπάρχουν και λειτουργούν οι ένοπλες δυνάμεις. Υπάρχει και λόγος και αιτία που γίνεται αυτό. Κανείς μέχρι τώρα από τους προλαγίστες, παρακαλώ λίγο ησυχία στους συναδέλφους, δεν ανέφερε παρακαλώ το παραμικρό. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει απόλυτη συμφωνία στην επίρρεια των ατοικών ευρωνοσιακών πιέσεων, μάλλον όχι πιέσεων, συμφωνιών, όσον αφορά τη χρήση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο και θα μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι. Η διεθνής κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα είναι πραγματικά εξαιρετικά επικίνδυνη. Ο πόλεμος στην Ουκρανία διασταυρώνεται με τη σύγκρουση στην Ερυθρά θάλασσα και με τη σφαγή η οποία συντελείται από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Παρακολουθούμε τη σταθερή ενίσχυση της καταστροφικότητας των οπλικών συστημάτων που εισραίουν στο μέτωπο της Ουκρανίας, αλλά και τις δηλώσεις για άμεση αποστολή νατοϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στο πλευρό του Ουκρανικού στρατού, όσο και αν άμεσα αυτό δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Παρακολουθούμε επίσης τις δηλώσεις των αντίστοιχα των Ρώσων, όπως για παράδειγμα η δήλωση Πούτιν για τη χρησιμοποίηση πυρηνικών όπλων στο μέτωπο της Ουκρανίας. Σε αυτές τις συνθήκες, γιατί ακούστηκαν οι όροι διεθνείς σχέσεις, διεθνείς υποχρεώσεις που η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει, και ακούει όχι μόνο από την πλευρά του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, αυτές οι διεθνείς υποχρεώσεις δεν έτυχαν, δεν έπεσαν από τον ουρανό, είναι αποτέλεσμα συμφωνιών και υπογραφών των ελληνικών κυβερνήσεων όλων μέχρι σήμερα. Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν η χώρα μας έχει ήδη μετατραπεί σε ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό ορμητήριο. Ας το αμφισβήτησει κάποιος. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας υπάρχει παρουσία Αμερικανών νατοϊκών. Εκείνο το οποίο διαφέρει είναι ίσως η προσπάθεια εξοραϊσμού ή παραπλάνησης του ελληνικού λαού για τον λόγο που υπάρχει εκεί πέρα. Βλέπουμε αεροδρόμια, λιμάνια, οδικούς άξονες, συστήματα αεράμινας, κατά περίσταση νοσοκομεία, διοικητικές υποδομές όπως υπηρεσίες περιφερειών και δήμων να έχουν τεθεί στη διάθεση του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και των μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας τα αμφισβητήσει κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει προφανώς τις συμβάσεις και συμφωνίες που έχουν υπογραφεί. Αποκτούν επίσης, και εδώ είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, νέα πιο επικίνδυνη διάσταση οι εξοπλισμοί που ήδη έχουν δρομολογηθεί ή και υλοποιούνται, γιατί αναβαθμίζουν την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ σε συνθήκες προσμονής γενίκευσης ενός πολέμου στην Ουκρανία. Κάνει ακόμα πιο επικίνδυνη αυτή την προμήθεια. Εμείς λέμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα η μόνη αποστολή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων θα έπρεπε να είναι η προάσπιση της κυριαρχίας, τα σύνορά μας δηλαδή, αλλά και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, που είναι οι θαλάσσιες ζώνες, η φαλοκρηπίδα και αποκλειστική ζώνη. Και όχι η επαπειλούμενη θυσία του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων σε αποστολές υπεράσπισης των συμφερόντων της κερδοφορίας των μονοπωλίων, ενέργειας και άλλων. Παρουσιάστηκε αυτή ο μετασχηματισμός, αν θέλετε, των ενόπλων δυνάμεων ως ένα εφεύρημα θετικό, μια προοπτική αναβάθμιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Εμείς θα πούμε ότι αυτό το οποίο ανακοίνωσε η κυβέρνηση ταυτίζεται απόλυτα με τις απαιτήσεις
της ΠΕΣΚΟ, δηλαδή της δομημένης στρατιωτικής συνεργασίας, μέσω της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί από τα κράτη-μέλη της την ομογενοποίηση των υποδομών και της γενικότερης λειτουργίας των ενόπλων δυνάμεων στην κατεύθυνση της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Κοινής Άμυνας. Το είπε και ο Πρωθυπουργός πριν 4 μέρες με συνέντευξη στο Money Interview της Κυριακής 10-11, να οργανώσουμε, λέει, ως Ευρωπαίοι, ελάχιστο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, να οργανώσουμε ως Ευρωπαίοι και να δρομολογήσουμε την κοινή μας άμυνα. Και αν κάποιος έρθει και πει ότι αυτό ενδεχομένως έρχεται και σε αντίθεση με το ΝΑΤΟ, εμείς θα του πούμε ότι αυτά έχουν λυθεί εδώ και χρόνια και μάλιστα με πολύ σαφήνεια στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ιούνιο του 2017, που τότε καταγράφτηκε ότι η ευρωατλαντική σχέση και συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ παραμένουν το κλειδί της συνολικής ασφάλειας που θα επιτρέψει στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις κτλ. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Θα ήθελα, και φυσικά δεν εξαντλείται στα 5 λεπτά, επιγραμματικά ήθελα να επισημάνω κάποια στοιχεία πάνω σε αυτά τα οποία λέχθηκα. Ενημερωθήκαμε και ακούσαμε για τα αποτελέσματα των αντιαεροπορικών μέσων, την περιγραφή της αντιαεροπορικής ομπρέλας κτλ. Ήθελα να τονίσω το εξής. Είναι πραγματικά στρατηγική ουτοπία η προσμονή ότι σε ένα αναβράζον, χρησιμοποιώ σκόπιμα τον όρο αυτό, σε ένα αναβράζον γεωπολιτικό περιβάλλον, η όποια ελληνική κυβέρνηση να προσμένει ότι θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ελεύθερα τις παραμέτρους άμυνας ή αποτροπής που διαθέτει. Σας παραπέμπω στο 1974, η χώρα μας διέθετε τα Phantom, τα F4, είναι έτσι, κύριε Αρχηγέ της Αεροπορίας, τα οποία ουδέποτε ξεκόλλησε από τον διάδρομο απογείωσης ο τροχός τους. Δεν επετράπει η χρήση αυτών των αεροσκαφών. Άρα λοιπόν, και αυτό το οποίο θέτω αυτή τη στιγμή, είναι ότι ό,τι και να πάρουμε, ό,τι και να χρησιμοποιήσουμε, ό,τι και να διαφημίσουμε, οι δεσμεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ θα υπόκειται στην έγκρισή της.